είμαστε εδώ στην Ελλάδα, έξω από την Αθήνα και έρχομαι από το Aquarium Shop και είμαι εδώ με τον Παναγιώτη και μπορείς να με ξεναγήσεις στο Μαριοσί. Εντάξει, πάμε. Τι διαφέρει αυτό το μαγαζί από όλα τα άλλα μαγαζιά στην Ελλάδα? Έχουμε πολύ μεγάλη ποικιλία σε ψάρια θαλασσινού νερού, καθώς και σε κοράλια, όπως και σε ασπόντιλα θαλασσινού νερού. Γιατί έχεις και τα δύο, και θαλασσινού και γλυκό. Πόσα λίτρα υπάρχει αυτό το tank? Το ιδιαίτερο το συγκεκριμένο είναι 2.500 λίτρα, το οποίο περιέχει φυσικό βράχο, κοράλια, ασπόμπυλα και θαλασσινά ψάρια. Και πώς... κάποια από αυτά πολύ σπάνια. Πόσα χρόνια... δουλεύει γύρω στο 1,5 χρόνο. Τι άλλο έχεις να με δείξεις τώρα? Στον κάτω όροφο είναι τα κοράλια και κάποια θαλασσινά ψάρια ακόμα. Εντάξει. Με τα κοράλια εδώ κάτω, μπορείς να μου πεις λίγο από αυτό το ενιδρίο? Το ενιδρίο αυτό είναι η κεντρική μας κοραλιέρα, είναι 700 λίτρα, το οποίο υποστηρίζεται με sub, παντού από YouTube. Right. Τα κοράλια τα συντηρούμε με calcium reactor. Από πού πάρεις τα κοράλια σου? Τα κοράλια έρχονται από Ευρώπη και Αμερική. Έρχονται από Ολλανδία, από Δανία, Χαβάη και Αμερική. Και δεν υπάρχει coral reefs εδώ στην Ελλάδα? Όχι. Ακόμα όχι. Εδώ βλέπω το αχινό και όταν κολυμπώ εδώ βλέπω που έχεις αυτά είναι τα ίδια? Όχι, μοιάζουν, είναι τα ίδια. Αυτός είναι τροπικός από Ινδονησία. Ότι τη διαφορά με τον ελληνικό αχινό είναι ότι έχουν μεγαλύτερα αγκάθια, οι τροπικοί, και το μάτι τους δεν είναι πορτοκαλί, είναι λευκό. Σε ιδρύα τροπικού υφάλου δεν μπορούν να μπουν αυτά τα ασπόμπυλα, γιατί έχουν διαφορετική αλατότητα. Η αλατότητα της θάλασσας μας εδώ στην Ελλάδα είναι 1030, ενώ στα τροπικά ψάρια είναι 1025. Εδώ βλέπω ένα σαλάκι και από πού το πήρες αυτό? Αυτό το σαλάκι είναι από Ολλανδία, από φάρμα στην Ολλανδία, η οποία ειδικεύεται στα καρκαριοειδή. Εντάξει. Και τι φάει αυτό? Αυτό τρώει γαρίδα, μύτη και καλαμάρι. Πόσο μεγάλο θα γίνει? Αυτό γίνεται από μισό μέχρι ένα μέτρο, η διάμετρος. Το χρώμα θα είναι το ίδιο? Ναι, θα είναι και πιο έντονο. Αυτό είναι νερό φρέσκο, αλλά τι είναι αυτό? Αυτό είναι πυράνθας. Είναι από τα πιο επιθετικά και άγρια ψάρια που υπάρχουν. Ζουν στον Αμαζόνιο και στον Νείλο. Και θέλουν, σχηματίζουν κομμάτι. Οτιδήποτε βρουν στο διάβα τους, το σκίζουν. Παναγιώτη, ευχαριστώ. Guys, I'll put links to aquarium shop that Greece in the description below. You'll be able to check out their store, their website.